Η φωτιά βρίσκεται στις αυλές των σπιτιών του κάτω Καστριτσίου. Εδώ είναι η πυροσβεστική. Οι κάτοικοι έχουν τρομοκρατηθεί. Με κουβάδες προσπαθούν να απομακρύνουν την πύρινη λέλαπα από τις πόρτες τους. Με λάστιχα καταβρέχουν τα σπίτια τους, μήπως και καταφέρουν να τα σώσουν. Η φωτιά είναι στα 30 μέτρα, γίνεται να μην καταβρέξουμε. Και το θέμα τις 8.30 ώρα και τη βλέπαμε τη φωτιά, καλέσαμε και δεν ήρθε κανείς στην πυροσβεστική. Δουλεύουν, το καταλαβαίνω, αλλά θα μας αφήσουν να καούμε. Στα 20 μέτρα είναι φωτιά, γύρω-γύρω. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Είναι υποχρεωμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να καταβρέξουμε. Τι να πω τώρα, είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Είχαμε και πριν 2 χρόνια πάλι φωτιά. Ξέρουν το πρόβλημα. Πύρινες ζώνες δεν δημιουργηθήκανε. Αντιπυρικές ζώνες. Άλλοι κατηγορούν το Δήμο, αφού από την Κυριακή στην περιοχή του κάτω Καστριτσίου δεν έχουν νερό. Από την Κυριακή το μεσημέρι δεν έχουμε σταγόνα νερό στο σπίτι μας. Ούτε για να ποτίσουμε τους κήπους, ούτε για να κάνουμε μπάνιο, ούτε για να πληθούμε οτιδήποτε. Κάνουμε τρομερές προσπάθειες με τους αρμόδιους. Όλοι κοφαίνουν, δεν μας δίνει ουδής σημασία. Κανείς. Το τηλέφωνο το σηκώνει, ένας στέλνει στους άλλους. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Το νερό χύνεται, δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Ο Δήμαρχος αδιαφορεί, ήταν εδώ προηγουμένως, μας γύρισε την πλάτη του, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Είμαστε με 40 βαθμούς χωρίς σταγόνα νερό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν παντού βάνες χαλασμένες, σπασμένοι σωλήνες, στο δρόμο κάτω όποιος θέλει σηκώνει το φρεάτιο, παίρνει το νερό, το κλέβει, το πάει και ποτίζουν απέναντι στη μαγούλα μαρούλια. Προχθές ήθελαν να φτιάξουν κάποια επισκευή, υποτίθεται. Φτιάξαν το φλωτέρ με την ηλεκτροβάνα, αλλά τελικά το νερό όλη την ίδια χειρότερα στο ποτάμι. Έπεσε η τάση του δικτύου όλη και οι δεξαμένες άδειασαν πάνω. Τους προτείναμε τη λύση, πήγαμε πάνω, είπαμε ότι είναι 300 μέτρα σωλήνας να πάρουμε νερό από τις άλλες δεξαμένες να γεμίσουμε από εδώ. Είπαν θα το κάνουν για μέχρι εχθές, δεν έκαναν τίποτα. Σήμερα ήρθε η φωτιά και δεν μπορούσαμε να βρέξουμε ούτε λίγο τα πεζοδρόμια να μην καούμε. Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημαράς δίνει εντολή να εκενωθεί ο συνοικισμός. Έδωσα εντολή εκένωση, είναι αρμοδιότητα του Δήμου αυτό. Και γιατί επειδή προέχει πάντα η ζωή των ανθρώπων πάνω απ' όλα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να διακινδυνεύσει. Συνεννοήθηκα με τον επικεφαλή, τον κύριο Δεσσινιώτη, του πυροσβεστικού σώματος και συμφωνήσαμε και έδωσα εντολή για να εκενωθεί. Κανένας από τους περίοικους δεν άφησε το σπίτι του. Όλοι τους ήθελαν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να συνεισφέρουν στη μάχη της κατάσβεσης. Περιμένουμε τις υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικές, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνεται η κατάσταση. Καλά καθόμαστε στα γραφεία μας και καλά περνάμε. Τώρα είπα θα γεννώσουν το χωριό, θα σας κατεβάσουν λέει στο αστήρ να μείνετε, στο ξενοδοχείο. Αφήνετε εσείς τα σπίτια σας. Εσείς θα το αφήνετε. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Φυσικά δεν φεύγουμε. Ο άλλος έχει δώσει τη ζωή του να φτιάξει ένα σπίτι. Να δούμε γιατί έχουμε και το χτίμα εδώ που μας καεί. Κοιτάμε όπως την παίρνει αέρα, να μπορέσουμε να τη σβήσουμε, να μην καούμε κι εμείς, μην καεί και ο κόσμος όλος. Κινδυνεύει όλο το χωριό και έχω την εντύπωση ότι δεν έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι γύρω-γύρω οι εστίες, γύρω-γύρω και όπου να είναι, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γλιτώσουν όλα τα σπίτια. Δυστυχώς, τι να πω, η αγωνία που ζούμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο παρόμοιο ξανά. Από τη νύχτα κιόλας, έτσι. Από τη νύχτα. Όμως έπρεπε να έχουν λίγο το νου τους γιατί είχε πανηγύρι επάνω, ανεβοκατέβαινε πολύ κόσμος. Και ήταν μια μέρα με αέρα. Πάντα έπρεπε να είμαστε σε επιφυλακή. Ήμουν από τους πρώτους που την αντιλήφθηκα, ειδοποίησα την αστυνομία. Και ξεκίνησαν τα πυροσβεστικά. Αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες για να δράσουν. Το ξενόρεμα ήρθαν 2 κάραντερ και 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι μεγάλη ένταση των ανέμων και δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Η κατάσταση είναι ανησυχητική αυτή τη στιγμή. Ένας από τους κατοίκους υπέδειξε στους άνδρες της αστυνομίας έναν Ρωμά ως εμπριστή. Ο νεαρός άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια πατρών.
Πάντως, οι περίοικοι υποστηρίζουν πως στις περιοχές αυτές που από χθες βράδυ μένεται η πυρκαγιά δεν έγινε κανένα αντιπυρικό έργο. Κάτι που σύμφωνα με τους ίδιους θα μπορούσε να είχε ανατρέψει το σκηνικό που βιώνουν τις τελευταίες ώρες.